Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Άττικα στι 6. Επιποδό παραμένουν οι αγρότε στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Κλιμακώνουν τι κινητοποιήσει του, καλώντα σε διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη την 5η, ημέρα των εγγενείων τη Διεθνού Έκθεση Αγρότικα. Πρόσθετη αρρωγή από 5.000 έω 10.000 ευρώ ανά αγρότη τη Θεσσαλία που έχει υποστεί ζημιέ για τον εξοπλισμό, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπω είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη, οι αγρότε πήραν την πρώτη βοήθεια 2.000 ευρώ για τι ζημιέ και τώρα κάνουν αιτήσει για τον βασικό πυρήνα τη αποζημίωση. Εξετάζεται αν είναι δημοσιονομικά εφικτό να δοθεί και φέτο επιδότηση επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Χθε ανακοινώθηκε τροπολογία για τη διετή αναστολή πληρωμών στο ρεύμα αγροτών λόγω τη κακοκαιρία Ντάνιελ. Συνεχίζονται οι καταλήψει σε σχεδόν 140 πανεπιστημιακά ιδρύματα τη χώρα, αντιδρώντα την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το σχετικό νομοσχέδιο, που προκαλεί αναβρασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναμένεται στο τέλο του Φεβρουαρίου. Ο Πρωθυπουργό χαρακτήρισε παράνομη πράξη τι καταλήψει, λέγοντα ότι δεν μπορεί να είναι κατέθυμο ανεκτέ. Επανέλαβε πω τι προτεραιότητε τη κυβέρνηση είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Κατά τη χθεσινή έκτακτη σύνοδο του, οι Πριτάνοι συμφώνησαν με την πρόταση του Υπουργείου Παιδεία να γίνουν ψηφιακά οι εξετάσει στι υποκατάληψει σχολέ για να μην χαθεί η εξεταστική. Άνεμη, πτώση τη θερμοκρασία και χιόνια που έφτασαν μέχρι και τι παρυφέ τη Αττική είναι τα χαρακτηριστικά τη κακοκαιρία αυγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οδικέ αρτηρίε κρατήθηκαν ανοιχτέ κατά τη διάρκεια τη νύχτα και η κακοκαιρία δεν δημιούργησε σημαντικά προβλήματα πέρα από μικρέ δυσκολίε στι μετακινήσει. Στα Λευκά ντύθηκαν τα Βίλια, η Πεντέλη, η Πάρνηθα και η Ιπποκράτη Πολιτεία. Το έστρωσε στην Εύβοια στα Λευκά η Σέτα του Δήμου Ερέτρια. Σε ισχύ είναι και το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη από, από, τα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και του Λαβρίου. Εξασθενούν τα φαινόμενα από αύριο. <Το> Δεύτερη ημέρα σήμερα αποκλεισμό οδικών αξώνων γύρω από το Παρίσι, εντείνοντα την πίεση στην κυβέρνηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία υπόσχεται νέα μέτρα. Οχτώ οδικού άξονε γύρω από τη Γαλλική Πρωτεύουσα έχουν αποκλείσει από χθε τι μαζικότερε κινητοποίησει του. Ο αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα τη Γαλλία επιδιώκει καλύτερε αμοιβέ για τα προϊόντα του, λιγότερη γραφειοκρατία και εμπορική προστασία από τι φθηνέ εισαγωγέ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη 15.000 αστυνομικών, κυρίω στην περιοχή του Παρισιού, για να σταματήσει κάθε προσπάθεια διαδηλωτών να εισέλθουν στην πόλη. Στο γειτονικό Βέλγιο, εξοργισμένοι οι αγρότε από τα αυξανόμενα κόστη και αντιδρώντα τι περιβαλλοντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι αγωγέ φτηνών τροφίμων, σχεδιάζουν να μπλοκάρουν από σήμερα την πρόσβαση στο βελγικό λιμάνι εμποροευματοπίων ευμα... ε, στο Ζεμπρίγκε. Ισραηλινοί κομάντος μεταμφιασμένη σε ιατρικό προσωπικό, εισέβαλαν στο νοσοκομείο τη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για να εκτελέσουν τρει τρομοκράτε που συνδέονται με τη Χαμά, όπω ανακοίνωσαν. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκε από τις Παλαιστινιακές Αρχές, 12 άντρες και γυναίκες που φέρουν πολεμικά όπλα και είναι μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό ή φορούν πολιτικά, εισήλθαν τα ξημερώματα σε μονάδα νοσηλείας προτείνοντας τα όπλα. Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και 9 χρόνια που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτού του είδους την επιχείρηση σε νοσοκομεία της Δυτικής Όχθης. Δεν τελειώνει ο πόλεμος χωρίς εξάλληψη της Χαμάς και επιστροφή όλων των ομήρων, λέει ο Πρωθυπουργό Μπενιαμίνε να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Στα ανατολικά και τα νότια τμήματα τη χώρα και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, σημειώνονται αυξημένε νεφώσει, βροχέ ή χιονόνερο και σποραδικέ καταιγίδε. Χιονοπτώσει σημειώνονται στα ορεινά και ημιο... ημιορεινά αλλά και σε περιοχέ με χαμηλότερο υψόμετρο τη ανατολική υπηρετική χώρα, καθώ και στα ορεινά και ημιορεινά των κεκλάδων, των νησιών των... του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Κρήτη. Στα δυτικά και τα βόρεια τη χώρα, ο καιρό παραμένει γενικά έθριο. Η θερμοκρασία φτάνει στα βόρεια και τα κεντρικά του 7 με 10 βαθμού. Στα υπόλοιπα επιρωτικά του 10 με 12 βαθμού και στην ισιωτική χώρα του 11 με 13 βαθμού Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, στα ανατολικά και τα νότια τμήματα τη χώρα αναμένονται αυξημένε νεφώσει με τοπικέ βροχέ ή χιονόνερο και τοπικέ χιονοπτώσει στα ορεινά και ημιορεινά που στι περισσότερε περιοχέ θα εξασθενήσουν εκτό από την Κρήτη, όπου αναμένονται και σποραδικέ καταιγίδε. Στα δυτικά και τα βορεία τμήματα τη χώρα ο καιρό θα είναι γενικά έθριο, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται κατά διαστήματα πιο αυξημένε νεφώσει, με πιθανότητα για ασθενεί βροχέ κατά τόπου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η επικαιρότητα όπω καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στι 9. Επιστροφή στην εκπομπή Restart. Καλό σα απόγευμα.